Καλημέρα! Καλημέρα! Τι έγινε καλέ? Κάτι έπεσε. Καλημέρα. Ξεκινήσαμε πυροτεχνήματα σήμερα να τις εκπομπεί. Εδώ... αυτό, ε. Τι, ποιο? Αυτό που το σκάσω τα... Χριστούγεννα. Ναι, αυτό. Πώς και να έχει το πρόβλημα, είναι για να ξυπνήσουν όλοι πρωί-πρωί. Ναι. Παρασκευή λοιπόν. Σήμερα αισίως, έτσι, κλείνουμε την εβδομάδα μας με τον πιο καλό τρόπο. Έτσι, πρώτη εβδομάδα για πολλούς, ειδικότερα για τα γυμνάσια, για τα λύκια. Και, ναι. Και για τα δημοτικά στην ουσία, γιατί εντάξει, δύο μέρες της προηγούμενης εβδομάδας πήγαν τα πρωί. Οπότε τώρα είναι που μπήκε το πράγμα στην κανονική του ροή. Σωστό? Σωστότατος. Λοιπόν, σήμερα η εκπομπή στο πρώτο μέρος έχει ένα και μοναδικό θέμα, ακρίβεια. Ακρίβεια, θα δείξουμε και πίνακες, θα αναζητήσουμε τα πόστα, γιατί θα έρθουν και σε εδώ να μας πούνε, γιατί το να το διαπιστώνεις, το να την διαπιστώνεις την ακρίβεια είναι ένα πράγμα. Το θέμα είναι τι δυνατότητες έχεις για να την αντιμετωπίσεις. Γιατί μπορεί να είναι γεγονός ότι... Πας και παίρνεις το πιο φθηνό. Μα άμα δεν υπάρχει πιο φθηνό. Γιατί δεν γίνεται να μην υπάρχει πιο φθηνό. Γιατί ακριβένουν όλα καλά, τα προϊόντα. Καλά, κατάλαβες τι εννοώ. Κατάλαβες τι εννοώ. Στο λιγότερο ακριστός είναι ο ίδιος, έστω και το 3-4 σεν. Σωστό. Όταν το αγαθό είναι καθημερινής χρήσεως και ανάγκης, σου φέρνει το τέλος το 30. Σωστό και μερικές φορές επί δύο φορές την ημέρα. Σωστό. Και ειδικά όταν είσαι ταξίχος και παίρνεις 185 λίρες το μήνα, τι θα τρως? 7 φορές την εβδομάδα λουβί? Πρωί, βράδυ. Λοιπόν, θα δούμε γιατί η Ευρώπη έχει τα καλά της, έχει τα κακά της. Και ναι, είναι γεγονός ότι το κράτος δεν μπορεί να κάνει πολλές παρεμβάσεις. Μπορεί να κάνει άλλα πράγματα. Έτσι. Δεν είναι μόνο και αυτό όμως. Είναι και η αύξηση της τιμής του πετρελαίου διεθνώς. Ναι, όχι, λέω επειδή χρησιμοποιείται η Ευρώπη στο ότι δεν δίνει τις δυνατότητες παρέμβασης του κράτους για να ελέγξει τις τιμές. Αυτό είναι γεγονός. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, μα ό,τι και να καταναλώσουμε, αυτό που καταναλώνουμε είναι προϊόν που έχει βγει από κάποιο εργοστάσιο, έτσι. Ναι. Τα εργοστάσια χρειάζονται πετρέλαιο. Άρα θα πάνε πάνω οι τιμές παντού. Ναι, το θέμα είναι πώς θα τις αντιμετωπίσεις αυτές τις τιμές. Δεν ξέρω. Θα μου πεις εσύ μετά. Λοιπόν, όπως θα μου πεις εσύ μετά. Μπράβο. Πάμε να δούμε τίτλους ειδήσεων, είμαστε έτοιμοι. Μποϊκοτάζ μήπως, ξέρω εγώ. Όχι μποϊκοτάζ. Ενίσχυση των ασθενεστέρων. Αυτή είναι η λύση νομίζω. Στοχευμένη πολιτική. Τίτλοι ειδήσεων παρακαλώ.